Να καλησπερίσουμε τον κύριο Σάβα Καλεντερίδη, γεωπολιτικός αναλυτής, με πολύ μεγάλη εμπειρία ως προς το τι σημαίνει στρατηγική γνώση. Κύριε Καλεντερίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, για να δούμε λίγο σαφώς, να μας κάνετε μια πρώτη αποτίμηση των εξελίξεων που τρέχουν και αλλάζουν από ώρα σε ώρα, από λεπτό σε λεπτό, και να δούμε λίγο πού το πάει στρατηγικά ο Πούτιν. Μου επιτρέπεις λίγο, Κατερίνα. Βεβαίως. Επειδή είχαμε τον φίλο, τον Έλληνα, τον συμπατριώτη μας από την Οδυσσό τώρα και μας είπε πια ότι οι πυροβολισμοί είναι κοντά στο κέντρο της Οδυσσού. Τι σημαίνει ότι ο ρωσικός στρατός έχει φτάσει, δηλαδή το συμπληρώνω αυτό που είπε η Κατερίνα, και δυτικότερα πλέον του Δνιπέρου. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, αυτό το περιμέναμε από το μεσημέρι. Είχαν ελέγξει τη γέφυρα του Δνίπερου εκεί στη Χερσόνα και περιμέναμε να περάσουν δυτικά του Δνίπερου. Εάν ελέγξουν την Ουκρανία, που πιστεύω ότι είναι επιχειρησιακά είναι εύκολο, στη συνέχεια θα επιχειρήσουν να ενώσουν αυτή την νότια επικράτεια της Ουκρανίας με την, αυτό το κράτος που δεν αναγνωρίζεται από κανένα, από τη Ρωσία και από μερικά άλλα κρατήδια, της υπερδνηστερίας, να ενώσουν δηλαδή όλη αυτή την περιοχή και να αποκόψουν στην ουσία την Ουκρανία που θα απομείνει και από την Αζωφική και φυσικά και από τον Εύξηνο Πόντο. Με βάση αυτό που θα γίνει, που γίνεται στην Ουκρανία, στην ουσία, η Ρωσία θα επιδιώξει την αλλαγή της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της Ευρώπης. Δεν είναι μυστικό ότι η Ρωσία έχει στείλει δύο επιστολές. Την πρώτη επιστολή ζητάει, απαιτεί εγγυήσεις ασφάλειας από τον ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Στην πρώτη απάντηση και τον ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, μάλιστα σύμφωνα με δηλώσεις των Ρώσων, το ΝΑΤΟ ήταν και αγενές στην απάντησή του. Οι Αμερικανοί ήταν πιο ευγενικοί. Δεν ικανοποίησε η απάντηση. Έστειλε δεύτερη επιστολή ο Πούτιν. Εξ όσων γνωρίζω, απάντηση δεν έχει πάρει ακόμα. Απλά είχαμε κάποιες δηλώσεις ότι οι απαιτήσεις. Οι εγγυήσεις ασφάλειας που ζητάει ο Πούτιν δεν μπορεί να παρέχει το ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Άρα αυτό είναι το μεγαλύτερο. Mm-hmm. Αλλά η απάντηση στο ερώτημά σας έρχεται και με την σημερινή είδηση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και άλλη μια χώρα που διαφεύγει τώρα ενισχύουν τις δυνάμεις τους στις Βαλτικές χώρες. Ο αδύναμος κρίκος του ΝΑΤΟ ή μάλλον των χωρών που συμμετέχουν στο ΝΑΤΟ από την πρώην Σοβιετική Ένωση από το σύμφωνο της Βαρσοβίας, ο αδύναμος κρίκος είναι οι χώρες της Βαλτικής. Οι δύο χώρες, όχι η Λιθουανία, η Λετωνία και η Εσθονία, των οποίων ο πληθυσμός, το 30% του συνόλου του πληθυσμού είναι Ρώσοι. Να έρθουμε λίγο στο θέμα, το έθιξε προηγουμένως η Κατερίνα Σαλαπάτα, των στενών, διότι το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ έχει ήδη με έναν τρόπο ενεργοποιηθεί, δηλαδή όποια χώρα κρίνει ότι απειλείται καλή σε κοινή συνεδρία και κοινέ αποφάσει τα υπόλοιπα μέλη. Από την άλλη, η συνθήκη του Μοντρέ για τα στενά, αν θυμάμαι καλά, άρθρο 21 και 22, δίνει δύο δυνατότητε στην Τουρκία. Πρώτον, αν η ίδια αισθάνεται ότι απειλείται από τις πολεμικές, από το θέατρο των πολεμικών επιχειρήσεων να τα κλείσει. Δεύτερον, αν αισθάνεται ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις είναι κοντά σε αυτήν, πάλι να τα ενεργοποιήσει. Τι πιστεύετε ότι θα το ενεργοποιήσει το ένα ή το άλλο άρθρο και θα τα κλείσει? Και αν δεν κάνω λάθος, με διορθώνετε, ήταν κάτι που είχε ζητήσει και η Ουκρανία. Και επίσης να δούμε αν θα έχει συμβολική αξία ή όχι. Ναι, ναι, το ζήτησε δύο φορές. Εγώ πιστεύω ότι δεν δίνω καμία πιθανότητα να το κάνει αυτό η Τουρκία. Γιατί ξέρετε, η Ρωσία, ασχέτως των σχέσεων, το επίπεδο των σχέσεων που διατηρούν τώρα η Ρωσία και η Τουρκία, κάτι τέτοιο θα θεωρήσει πραγματικά αιτία πολέμου. Ναι, αλλά δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ η Τουρκία. Μπορεί να μην έχουμε θερμό επεισόδιο μεταξύ της Ρωσίας και της Τουρκίας, αλλά υπάρχει αιχμής πτέρνα στη Συρία. Εκεί θα απαντήσει η Ρωσία ή θα απαντήσει η ίδια, έχει τρόπους να απαντήσει, και θα υποστεί η Τουρκία στρατηγική ή θα πληρώσει καρύ τίμημα, πρώτον με την εκδίωξή της από τα εδάφη της Συρίας και δεύτερον υπάρχει ένα άλλο χρυσό χαρτί που κρατάει η Ρωσία στα χέρια της και λέγεται κουρδικό. Οπότε δεν δίνω καμία πιθανότητα η Τουρκία να κλείσει τα στενά στους Ρώσους. Μισό λεπτό. Ο πρόεδρος Μπάιντεν απόψε το διάγγελμά του είπε ότι πλέον οι χώρες θα κάνουν επιλογή. Ή με το δικό μας στρατόπεδο, το λέω έτσι χοντρικά, ή με το στρατόπεδο του Παρία, όπως τον χαρακτήρισε Πούτιν. Εάν ως μέλος του ΝΑΤΟ τη ζητηθεί να κλείσει τα στενά και δεν τα κλείσει, δεν θα υποστεί συνέπειες από την άλλη πλευρά? Ξέρετε, η Δύση, ναι, έχουμε γράψει και άρθρα, τα μετέφρασε και στα αγγλικά, μήπως και τα διαβάσουν, έχει εκθρέψει ένα τέρας.
Αυτό το τέρας λοιπόν δεν πρόκειται να πειθαρχήσει στις προσταγές του ΝΑΤΟ. Άλλωστε από χθες άρχισε τις παραφωνίες. Λέει, είμαι αντίθετος στην επιβολή κυρώσεων. Μην περιμένετε λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση η Τουρκία να κλείσει τα στενά. Άλλωστε, το τηλεφώνημα Πούτιν έγινε για δύο λόγους. Πρώτον, δύο ώρες πριν, μία ώρα πριν αρχίσει η επίθεση, δύο τουρκικά μεταγωγικά, στρατιωτικά, προσγειώθηκαν στο Κίεβο και ξεφόρτωσαν Μπαϊρακτάρ. Άρα, το τηλεφώνημα του Πούτιν αμέσως μετά την επίθεση είχε να κάνει με αυτό, σταμάτα να εμπλέκεσαι σε αυτόν τον πόλεμο και δεύτερον, μη διανοηθείς να κλείσεις τα στενά.